γιατί στα πρόσωπα τα δικά σας βλέπει εκείνους οι οποίοι θα συνεχίσουν την σκυταλοδρομία που ξεκίνησε πριν από αιώνες και η οποία θα τερματιστεί μόνο στη συντέλεια του αιώνος. Την σκυταλοδρομία του αγώνα που λέγεται Μέγα της Ελληνικής Θαλάσσης Κράτους. Ξέρετε, αν οι άνθρωποι μπορούσαν να διαβάσουν πιο βαθιά τα γεγονότα, θα έλεγαν ότι εκείνο το οποίο κάνουμε σήμερα συνδυάζει πολλές προετοιμασίες στην πατρίδα μας. Εκείνο που κάνουμε σήμερα συνδυάζει την προετοιμασία που γίνεται στις σχολές των διπλωματών, των προξένων οι οποίοι θα μεταφέρουν τα συμφέροντα της πατρίδος μας στις χώρες που θα διαπιστευτούν. Κι όμως, ποιος μπορεί να είναι πιο ουσιαστικός και πιο αποτελεσματικός πρεσβευτής και πρόξενος της πατρίδος μας από εσάς που μεταφέρετε την ελληνική σημαία σε όλα τα λιμάνια του κόσμου, σε όλες τις θάλασσες του κόσμου. Σήμερα συνδυάζεται η δική σας προετοιμασία με την προετοιμασία που κάνουν οι αρμόδιοι των οικονομικών προγραμμάτων της κάθε πολιτείας. Αλλά ποιος μπορεί να αγνοήσει ότι σε αυτόν εδώ τον τόπο και σε αυτήν εδώ την πατρίδα, εκείνοι που διαμόρφωσαν την οικονομία της και την έκαναν τη χώρα αυτή να σταθεί και να καταστεί ισότιμος εταίρος των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ήταν αυτοί που δημιούργησαν το θαύμα της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας. Ο δρόμος που θα ακολουθήσετε έχει δυσκολίες, αλλά έχει και προνόμια. Αναγνώριση, καταξίωση. Πρώτο και κύριο μέλημά σας είναι να επιτύχετε στα μαθήματα και να αποκτήσετε τις απαραίτητες γνώσεις για να εργαστείτε στα πλοία. Κάθε μέρα από εδώ και πέρα είναι σημαντική για την καριέρα σας. Εμπνευστείτε από τον τόπο στον οποίο σπουδάζετε. Δείξτε ζήλο για μάθηση και να είστε σίγουροι ότι θα αμυφθείτε. Αυριανή πλοίαρχη του εμπορικού ναυτικού. Για να σταδιοδρομήσετε με επιτυχία στα πλοία, πρέπει να δείξετε ωριμότητα, υπευθυνότητα και πειθαρχία. Πρέπει να μάθετε να διοικήσετε και να διοικείτε. Πρέπει πρώτα εσείς να υπακούτε και έπειτα να απαιτείτε από τους άλλους υπακοή. Να θυμάστε ότι καλός πλοίαρχος δεν είναι αυτός που διοικεί με τα παράσημά του, αλλά αυτός που διοικεί με τις γνώσεις και το παράδειγμά του. Να είστε υπερήφανοι που σπουδάζετε για να γίνετε αξιωματικοί του εμπορικού ναυτικού. Πρέπει να συνεχίσετε αυτή τη μακρά και ένδοξη παράδοση. Χρόνια τώρα αποδείξαμε ότι στη θάλασσα υπερτερούμε. Αυτό ξέρουμε ως Έλληνες και αυτό μπορούμε να κάνουμε. Στη μνήμη των περισσότερων ναυτικών που έδωσαν τη ζωή τους για να είναι η πατρίδα μας ελεύθερη, σας καλώ να αγωνίσουμε. Ζήτω το έθνος! Ζήτω! Ζήτω ελληνική εμπορική ναυτιλία! Ζήτω! Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση σας καλωσορίζουμε σήμερα σε μια γιορτή, γιατί στο σύντομο διάστημα που μου ανέθεσε ο κόσμος σε γνούσα στην πλοιαρχία, αυτήν την ημέρα την ξεχωρίζω σήμερα και η συγκίνησή μου είναι πολύ μεγάλη. Είναι μεγάλη γιορτή, συνεχίζεται μια λαμπρή, μια ηρωική παράδοση του τόπου μας και στο πρόσωπο νέων ανθρώπων που επιλέγουν να υπηρετήσουν αυτήν την πανάρχια τέχνη και να την πάνε μπροστά, να την ταξιδέψουν σε όλους τους ωκεανούς, τα πλάτη και τα μήκη της. Οι φιλοί μου, να τους ευχηθούμε με όλη μας την καρδιά, με όλη μας την αγάπη, να έχουν μια λαμπρή σταδιοδρομία, να έχουν εξαιρετικές σπουδές, λαμπρή σταδιοδρομία. Με χρηματικό βραβείο 1.000 ευρώ προσφέρεται από την ναυτιλιακή εταιρεία Maran Tankers, απονέμεται στη σπουδάστρια Αντωνίου Παρασκευή, η οποία είχε την πρώτη καλύτερη επίδοση μεταξύ των σπουδαστών του 10 εξαμήνου κατά το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος και ήταν και σημειοφόρος μας στην παρέλαση. Το χρηματικό βραβείο θα παραλυφθεί με τραπεζικό έμβασμα. Παρακαλεί το σεβασμιότητα της Μητροπολίτης μας να επιδώσει τον έπαινο στην αριστεύσουσα σπουδάστρια.